Ακολουθεί η εκπομπή Temple Pro με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Starts now. Everybody! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Temple of Rock, λοιπόν, σήμερα 5η 25 Ιανουαρίου το Σωτήριο έτος 2018. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά και υγιείς και σωματικά ακέραιοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ελπίζω να είστε και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Χαίρομαι που γουστάρατε έτσι που ξεκινήσαμε δυνατά και ωραία με Bon Jovi και Living on a Prayer. Αγαπημένο και προσωπικά αγαπημένο κομμάτι. Σήμερα το πρωινό ήταν λίγο κρύο, έτσι, γιατί βγήκα από το σπίτι, είδα το αυτοκίνητο full στον πάγο. Μείον 2 βαθμούς Κελσίου έγραφε το θερμόμετρο του αυτοκίνητου. Το θερμόμετρο, τέλος πάντων, θερμοστάτη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξεκινήσαμε, είπαμε, πάρα πολύ δυνατά. Να πούμε ότι μας ακούτε το www.eolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Τηλέφωνα στο 23-13-022-040 για να επικοινωνήσετε εδώ στο studio off the air. Τα email σας στο radio@eolas.org και εννοείται ότι βρίσκετε την ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at EOE Radio. Να στείλω ήδη τις πρώτες μου καλησπέρες στον αγαπημένο μου το φίλο τον Δημήτρη, στην Δέσποινα, η οποία έστειλε και ένα ανέκδοτο το οποίο θα το πω λίγο πιο μετά. Είναι το εξτραδάκι το σημερινό και στην αγάπη μου εννοείται που με ακούει πάντα. Όσοι ακούτε και δεν με έχετε στείλει ακόμα, στείλτε για να ξέρω ότι ακούτε και να σας χαιρετήσω κι εγώ. Όχι τίποτα, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει άλλη φάση τώρα να επικοινωνούμε έτσι με το ραδιόφωνο. Τώρα, ευθύς αμέσως έρχονται Boys Are Back in Town από τους Thin Lizzy. Καλή διασκέδαση, guys! Hey, εδώ είμαστε λοιπόν, Temple of Rock, η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομαδούλα. Έτσι, για να έρθει και όμορφα το Σαββατοκύριακο, όπως σας έστειλα και στο, όπως έγραψα και στο Facebook. Και μου αρέσει που σχολιάζετε πολύ και το βίντεο το οποίο ανέβασα. Πιστεύω να σας άρεσε και το ανεκδοτάκι το σύντομα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στην μουσικούλα μας. Θα ξεκινήσω από έναν αγαπημένο Έλληνα δεξιοτέχνη του μπουζουκίου και συνθέτη Γιώργο Ζαμπέτα. Το 1925 γεννήθηκε στην Αθήνα. Στην μακρόχρονη καριέρα του έγραψε μουσική σε πάνω από 100 ταινίες και συνεργάστηκε με μεγάλους ερμηνευτές όπως ο Στέλιος Καζατζίδης, Πόλη Πάνο, Τόλος Βεσκόπουλος, Μαρινέλα Σταμάτης Κόκοτας κτλ. 1938 η μεγάλη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Έλτα Τζέιμς γεννήθηκε στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Τραγούδησε πολλά μουσικά στυλ όπως blues, soul, R&B και rock and roll, gospel και jazz. Σε ηλικία 5 ετών ξεκίνησε τα πρώτα της επαγγελματικά μαθήματα φωνητικής με τον μουσικό διευθυντή της χοροδίας Echoes of Eden στην εκκλησία του St. Paul Baptist στο Λος Άντζελες κτλ. Λίγε τις μεγάλες επιτυχίες. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα, δεν χρειάζεται. Συνεχίζουμε στο 1973, όπου στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 είναι το τραγούδι Superstition του Stevie Wonder. Είναι το πρώτο τραγούδι του καλλιτέχνη που φτάνει στην κορυφή ύστερα από 9 χρόνια. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το τραγούδι You're So Vain της Carly Simon, ενώ στην τρίτη θέση το Crocodile Rock του Elton John. Μένουμε σε αυτή τη δεκαετία του 70. 1977 το βρετανικό συγκρότημα The Clash υπογράφει συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία CBS Records για 100.000 λίρες. Το ποσό θεωρείται πολύ μεγάλο αν φανταστεί κανείς πως το συγκρότημα είχε πραγματοποιήσει καμία τριανταριά συναυλίες όλες και όλες χωρίς καν να είναι το πρώτο όνομα. Οι φανατικοί της Punk τους κατηγορούν ότι πουλήθηκαν. Ο εκδότης του Punk περιοδικού Sniffing Glue δήλωσε: «Η Punk πέθανε την ημέρα που οι The Clash υπέγραψαν στη CBS». Χρόνια αργότερα, συνεργάτης του συγκροτήματος υποστήριξε πως εκείνο το συμβόλαιο πρέπει να είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Μάλιστα.
1996, στην ετήσια ψηφοφορία του περιοδικού Rolling Stone που δημοσιεύεται σήμερα, οι αναγνώστες επιλέγουν το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς που πέρασε, το Melancholy and the Infinite Sadness των Smashing Pumpkins, ενώ η κριτική δίσκων το Bring You My Love της PJ Harvey. 1976, στο Manchester, η έντονη σχέση που είχε ο Smith με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, που συχνά απέλει ανάλογα με τις διαθέσεις του, είχε μείνει στην ιστορία. Από τους Fall πέρασαν 66 διαφορετική μουσική από τα χρόνια της δημιουργίας τους. Να πούμε ότι αναφέρουμε αυτή τη στιγμή για τους Fall, καθώς σήμερα, το 2018, μαντέψτε, πέθανε ο τραγουδιστής των Fall, Mark Smith. Καλό, ε! Και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Ακολουθούν ευθύς αμέσως λοιπόν τώρα, τσακ μπαμ, η Class με το Shoulda Stay or Shoulda Go. Όχι, δεν είναι μήνυμα προς εσάς τους ακροατές. Μείνετε, μην φύγετε. Και σε λίγο ξεκινάμε να πούμε και τα νέα μας για σήμερα. Το πρώτο το είπαμε, δεν θα το ξαναναφέρω. Τέλος. Είπαμε, τους θανάτους δεν έχω καλή σχέση. Τέλος, βαρέθηκα. If you say that you are mine, should I stay or should I go? Αυτή ήταν η The Clash, γιατί έχουν ποιότητα οι τύποι, έτσι. Έχουν κλάση, όπως λένε και οι φίλοι μας στην καρδίτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αποκαλύφθηκε, λέει, η αιτία θανάτου του Tom Petty. Είδατε, τριγύρω με πάει, ρε παιδί, τι πράγμα. Ο μουσικός, λέει, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τον περασμένο Οκτώβριο, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της αυτοψίας, ο Tom Petty πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων τα οποία έπαιρνε για να αντιμετωπίσει τους πόνους του σπασμένου γοφού του. Κοίτα να δεις, ρε φίλε. Πώς λέει μια χίλιο στέρνα. Ο Petty ως ο γοφός. Επειδή είναι Tom Petty και γοφός, ναι, okay. Η οικογένειά του ανάρτησε στο Facebook τα αποτελέσματα της αυτοψίας, η οποία και έδειξε ότι ο συνδυασμός φαρμάκων που έλαβε ο Petty ήταν παυσίπονα, ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά. Μάλλον είχε κατάθλιψη ο γοφός. Στο σώμα του βρέθηκαν μεγάλα ποσοστά φεντανίλης της ίδιας ουσίας που σκότωσε τον Prince το 2016. Ναι, Ειρήνη, γεια σου Ειρήνη, καλησπέρα καταρχάς. Είχε πάει στο γιατρό και του δώσανε χάπια. Ο Petty επίσης έπασχε από εμφύσημα, είχε σπασμένο γοφό και προβλήματα στα γόνατά του, αλλά σύμφωνα με την οικογένειά του ήθελε να συνεχίσει να κάνει συναυλίες. Άφησε την τελευταία του πνοή τον περασμένο Οκτώβριο σε ηλικία 66 ετών. Την ημέρα που πέθανε, ο γοφός του έσπασε εντελώς. Ο πόνος ήταν αφόρητος και αυτό οδήγησε στην υπερβολική δόση φαρμάκων. Ξέρουμε ότι αυτή η δήλωση μας θα επιφέρει αντιδράσεις σχετικά με τη χρήση οπιούχων φαρμάκων και ελπίζουμε να σώσουμε ζωές με αυτή. Πολλοί άνθρωποι που πέθαναν από υπερβολική δόση ξεκίνησαν να παίρνουν φάρμακα για ένα τραυματισμό ή δεν ξέρουν το πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα σκευάσματα, δηλώσανε στην ανάρτηση στο Facebook. Τι να πω, κρίμα είναι πάντως να πας από το γοφό σου, ρε παιδί μου, δεν είναι πολύ κρίμα. Να χαιρετήσω και την φίλη της Δέσμης που ακούει και αυτή. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου και στην Ειρήνη, τώρα είπα που είναι στα γραφεία και κάνει δουλειά εδώ πέρα η συνάδελφος. Μπαίνετε στο www.elas.org για να βλέπετε τι ανεβαίνει κάθε μέρα από εμάς εδώ πέρα στον οργανισμό. Έχει μπόλικα πράγματα. Και πάμε να ακούσουμε λίγο Tom Petty, γιατί είναι Petty που πέθανε. Εντάξει, κάνουμε πλάκα, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το πάρουμε αλλιώς. Tom Petty, I won't back down. Τώρα στον αέρα του Τέμου Λευρό. Oh yeah! No one back down, λοιπόν, από τον Tom Petty, πάει και αυτός, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον μοναδικό one and only Κωνσταντίνιο Τσίψιο, και εγώ σε αγαπάω. Και τα απόγευμα θα έχουν και έναν πάρα πολύ ωραίο καλεσμένο στην εκπομπή Fine Club με την Ένα Πασβάντη. Μην το χάσετε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια μικρή, πολύ μικρή, ίσα μια παρενθεσούλα, ρε παιδί μου. Θα πάμε στην metal σκηνή. Δεν θα ακούσουμε όμως τραγούδια από την metal, από την πιο βαριά metal σκηνή, βασικά, από τη thrash metal. Θα αναφέρουμε μια είδηση την οποία, εντάξει, δεν γίνεται να μην αναφέρω. Αποχαιρετιστήρια παγκόσμια περιοδία για τους Slayer. Το τέλος έρχεται και για τους μεγάλους του thrash metal, λοιπόν. Οι Slayer προανήγγυλαν την αποχαιρετιστήρια παγκόσμια περιοδία τους και λογικά κατ' επέκταση στο τέλος της καριέρας με ένα βίντεο διαρκείας 30 δευτερολέπτων.
Στο βίντεο που φέρει τον τίτλο «Το τέλος είναι κοντά, έξοδος για τους Slayer με μια τελευταία παγκόσμια περιοδία», περιλαμβάνει αφίσες και φωτογραφίες από όλες τις περιόδους της μπάντας. Εν αναμονή ανακοινώσεων λοιπόν για τις πρώτες ημερομηνίες, στις ηλεκτρονικές σελίδες κτλ. Εντάξει, θα είναι. Βασικά αυτό που έχω παρατηρήσει από την ώρα που το έχουν ανακοινώσει οι Slayer είναι, αν ας πούμε που ανακοίνωσαν την τελευταία τους περιοδία και τα λοιπά, την αποχαιρετιστήρια, το Farewell Tour, αν επιστρέψουν, αν θα τους κράξουν όπως κράξαν ας πούμε τους Scorpions, Judas Priest κτλ. Είναι το θέμα συζήτησης γενικά στις rock κοινωνίες, στα social media, θα το πω έτσι. Η Ειρήνη θέλει Slayer, όχι, η εκπομπή Temple of Rock ποτέ δεν έβαζε πάνω από metal, γενικά πολύ βαριά metal τραγούδια, δεν ενδείκνυται. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι άλλο. Θα ακούσουμε όμως τους Journey, έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο. Journey, Will in the Sky, και θα πάμε και στο διαφημιστικό μας μηνυματάκι για τις 10:30. Πάει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπούλας μας έτσι γρήγορα. Στο δεύτερο μέρος έχουμε και ανεκδοτάκι, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν φύγαμε, δεν πήγαμε πουθενά, έτσι δεν είναι. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπούλα Temple of Rock. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε το λεγόμενο «Πω, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι». Γουστάρω κι εγώ μαζί σας, μην νομίζετε. Είναι το καλύτερό μου πραγματικά και χαίρομαι που περνάτε ωραία και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Έτσι με μένα και με εσάς και με εσάς και με μένα. Είδατε, το ραδιόφωνο ενώνει και συνδέει κόσμους και ανθρώπους. Πολύ ρομαντικ την έχουμε δει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα νέα μας. Τώρα θα πάμε στον κύριο κιθαρίστα Michael Schenker, yeah. Τον αδερφό του μεγάλου Rudolf Schenker των Scorpions, που κι αυτός μεγάλος είναι, όχι σε ηλικία, ενώ μεγάλος σαν καλλιτέχνης. Συνεχίζεται λοιπόν ο πόλεμος μεταξύ των δύο αδελφών Schenker. Ο αδερφός μου λέει ο κλέφτης. Έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές τα τελευταία 3 χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή για αυτό το θέμα. Γιατί από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή υπάρχει αυτή η έκφρα πάρα πολύ έντονα. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, υπήρχε και πιο πριν, αλλά το λέω έτσι. Ξέρετε τώρα, τα μπλεύω. Λοιπόν, να σταματήσω χαζομάρες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρώην κιθαρίστας των UFO και των Scorpions και ο Michael Schenker έθαψε για ακόμα μια φορά τον αδελφό του Rudolf. Τι ωραία πράγματα, τι χαρούμενα αδέρφια, τι αγαπημένα. Ο αδερφός μου είναι ένας κλέφτης. Απλά κρατάω αποστάσεις και δεν τον εμπιστεύομαι, καθώς πάντα αντέγραφε τις καλές μου ιδέες. Κόπια ρε ακόμα και το στυλ μου, ντρέπομαι για λογαριασμό του, λέει ο Michael Schenker. Ωπα, ρε τάμπλετ, που πας, περίμενε. Η διάθεσή του άλλαξε όταν αναφέρθηκε στον τραγουδίστη των Scorpions όμως, Klaus Meiner. Ο Klaus έχει αγνή ψυχή. Είναι στην πραγματικότητα ο μόνος καλλιτέχνης της μπάντας. Ποιοι είναι όμως οι Scorpions? Είναι ένα συγκρότημα με διαφορετικές εποχές και ξεχωριστά θεμέλια. Αυτός είναι και ο λόγος που παραμένουν μεγάλο όνομα. Το πιο σημαντικό βέβαια ήταν πως εγώ ήμουν ο πρώτος κιθαρίστας και τραγουδιστής, και τραγουδιστής ήταν ο εκπληκτικός Klaus Meiner. Ήμουν μόλις 15 ετών και με θεωρούσαν παιδί θαύμα. Για τη συνεργασία του λέει με τους Scorpions, η ιστορία για το Love Drive που κυκλοφόρησαν στο Deluxe Box του 2015 είναι εντελώς ψεύτικη. Είχα συμβόλαιο για τον λόγο άλμπουμ σαν έκτο μέλος του συγκροτήματος. Έπρεπε να υπάρχει φωτογραφία μου, θα έπρεπε επίσης να αναφέρουν πως εγώ έγραψα την εισαγωγή του Holiday. Δημιουργεί όλη την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Και επιστρέφοντας στα οικογενειακά, ο Michael Schenker συνοψίζει. Βασικά ο Rudolf πάντα προσπαθούσε να μου μοιάσει. Απλά εμένα με ενδιαφέρει το καλλιτεχνικό κομμάτι και γι' αυτό το λόγο αποχώρησα χωρίς να κοιτάξω ξανά πίσω. Μέχρι τη στιγμή που η αδερφή μου ανέφερε την ιστορία με το Love Drive, ο Michael Schenker λοιπόν ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τη φήμη. Ο Michael Schenker δεν ήθελε πάντα να περνά όμορφα παίζοντας μουσική. Από την άλλη πλευρά, ο Rudolf Schenker ήταν πάντα ένας κλέφτης που αντέγραφε τον αδερφό του παίρνοντας τα credits της τραγουδοποιίας του.
Άντε, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, θα κάνω λίγο το συνήγορο και το δικηγόρο του διαβόλου, μπορεί να σου έκλεψε, ας πούμε, μια εισαγωγή από ένα κομμάτι, αλλά ρε φίλε, έχουν γράψει τόσα τραγούδια. Τι να πω, Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Big City Nights. Είναι κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα πολλά ύμνη. Εντάξει, νομίζω δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίο το ποιος ουσιαστικά έκανε πιο μεγάλη καριέρα στην τελική ακόμα μέχρι σήμερα. Τέλος πάντων, όμως ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις από τη δικιά του σκοπιά. Ίσως να νιώθει όντως ότι αδικήθηκε τότε την εποχή του Love Drive του 1979. Τέλος πάντων, πάντως, καλό θα ήταν να καθίσουν λίγο μαζί τους να τα βρουν, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι ωραία και αυτή η ανταλλαγή απόψεων σε συνέντευξη κτλ. Χάλανε την εικόνα, ρε παιδί μου, χάλανε το μυστήριο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το μόνιμο κομμάτι Love Drive από το 1979. Έτσι, για να μπούμε και λίγο στο κλίμα της, του καυγά, ρε παιδί μου, να το νιώσουμε στο πετσί μας. Ή ένας τύπος στην παραλία. Να σου πω, φιλαράκι, η ξαπλώσταση είναι δωρεάν. Ναι, ναι, αν πάρεις καφέ. Ωραία, την καφέ θα πάρω. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Εντάξει, ο άνθρωπος, ό,τι του είπε. Λέει, είναι δωρεάν, αν πάρεις καφέ. Ωραία, λέει, θα πάρω την καφέ. Ήτανε το πρώτο shot της ημέρας, το πρώτο shot παύλα σοκ. Έτσι, το ΕΚΑΒ είναι ο χορηγός, επαναλαμβάνω, της εκπομπής και των ανεκδότων του Τέμπου Λόβρο. Οπότε το 166 είναι το πρώτο νούμερο που πρέπει να έχετε έτοιμο μόλις ακούτε τις μουσικές εισαγωγές για τα ανέκδοτα, ξέρετε πλέον. Ναι, ναι, όσοι θέλετε μπορείτε να φύγετε. Μη με ρωτάτε γιατί το έκανα αυτό, ξέρετε τι ακούτε, ξέρετε τι έχετε βάλει αυτή τη στιγμή. Τρίτη, Πέμπτη, 2 με 4 είναι ο Temple of Rock που εντάξει, αναγκαστικά έχει τέτοια πράγματα. Τι να πω τώρα, τι περιμένετε να πω εγώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα, έτσι. Τα δεν αντέχω άλλο και τα λοιπά. Νιώθω ότι σας βασανίζω. Βασανιστείτε μυστήρια πλάσματα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον Tom που περιμένει. Στον Tom Waits δηλαδή, έτσι. Ναι, πω Θεέ μου. Λοιπόν, επανακυκλοφορούν τα πρώτα 7 άλμπουμ του Tom Waits, ολόκληρη η 70s παραγωγή του σε νέα remastered LPs. Ο Tom Waits ανακοίνωσε την επανακυκλοφορία των πρώτων του 7 άλμπουμ, τα οποία είχαν αρχικά κυκλοφορήσει μέσω της Elektra Asylum Records στη δεκαετία του 70. Οι νέες remastered κόπιες θα διανέμονται από την Anti, ενώ και οι 7 δίσκοι θα γίνουν διαθέσιμοι στις πλατφόρμες μουσικού streaming από τις 9 Μαρτίου, την ημέρα που το ντεμπούτο του 1973 Closing Time θα γίνει διαθέσιμο σε βινίλιο στα δισκοπόλια. Οι υπόλοιποι 6 δίσκοι, Heart of Saturday Night 1974, Nighthawks at the Dinner, με συγχωρείτε, 1975, Small Change 1976, Foreign Affairs 1977, Blue Valentine 1978 και Heart Attack and Vine του 1980 θα βρεθούν στα ράφια μέσα στο 2018. Όλα τα άλμπουμ θα είναι διαθέσιμα σε compact disc από τις 23 Μαρτίου. Έτσι, γιατί δεν περιμένει μόνο ο Tom, περιμένουμε και εμείς τον Tom Waits. Ναι, οκ, okay, φτάνει. Πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι Ghost Godheart, το Stay With Me. Μια πάρα πολύ ωραία δυναμική μπαλάντα. Έτσι, γιατί μου λείψε λίγο, ήθελα να τα ακούσω εδώ και καιρό, είναι η αλήθεια. Feather from my soul, this world of mine to see. Stay. Εντάξει, δεν το έχω. God Heart, Stay With Me. Χαίρομαι που το λατρέψατε και σε αυτό το κομμάτι μαζί με εμένα. Take them as you please, as you have from the start. Κομματάρα, τι να λέμε τώρα. Τέμου Λευρόκ, συνέχεια λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κάτι λίγο πιο φρέσκο, πιο πρόσφατο.
θα πάμε στο νέο τραγούδι των Saxon, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τους Motorhead. Οι Saxon έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ τους Thunderbolt. Το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, όσοι παρακολουθείτε και ακούτε Temple Rock θα το θυμάστε. Το They Played Rock and Roll αναφέρεται στην πρώτη περιοδία του συγκροτήματος στο πλευρό των Motorhead το 1979. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Biff Byford αναφέρει: «Οι στίχοι μιλάνε για την πρώτη περιοδία που κάναμε με τους Motorhead το 1979. Θέλουμε να πάρει μια γεύση ο κόσμος για το πώς ήταν να βρίσκεσαι στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 1979 και 80, λίγο πριν ξεκινήσει η μουσική επανάσταση των 80s. Και τον British Invasion, θα έλεγα εγώ». Να θυμίσουμε πως οι Saxon έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα το μόνιμο πρώτο single από το περχόμενο Thunderbolt. Ναι, καλά μαντέψατε, θα ακούσουμε το They Played Rock and Roll από τους Saxon. Εγώ μόλις το άκουσα μου θύμισε λίγο Overkill των Motorhead. Ακούστε για να μου πείτε τη γνώμη σας. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως το κομμάτι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, γουστάρω. Μια λέξη, πολλές έννοιες. Γουστάρω. Κι όντως η μουσική, ρε παιδί μου, ειδικά στην αρχή με το drum beat και τα λοιπά και τη συνεχόμενη κιθάρα, θυμίζει πάρα πολύ Motorhead Overkill και εννοείται πολλά Motorhead. Μιας που μπήκαμε έτσι και λίγο σε πιο metal κομμάτια, να πούμε ότι οι Ice Dirt παίξανε την Τρίτη εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και έγινε ένας χαμός. Κάει και το γνωστό αυτό, η γνωστή rock arena εδώ πέρα της πόλης. Μην πούμε όνομα. Ένας χαμός. Ενώ πριν από λίγο το πρωί βασικά είδα ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram συγκεκριμένα, ο κιθαρίστας ο Gaz G ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό σαν story το Mastered Compact Disc από το νέο του solo album, το οποίο το περιμένουμε κάπου στο Μάρτιο-Απρίλιο. Άντε να δούμε, άντε! Και μιας που ανέφερα τον Gazzy, είναι η στιγμή ίσως να ακούσουμε λίγο Firewind από επίσης φρέσκια δουλειά, από το τελευταίο του album το Immortals. Έτσι, γιατί κολλάει λίγο με το προηγούμενο κομμάτι με το They Played Rock and Roll των Saxon και επειδή είναι και πρόσφατο και επειδή κολλάει, πάμε να ακούσουμε Firewind Back on the Throne. Λοιπόν, περασμένες 3 και 3 πρώτα λεπτά, μόλις περάσαμε την πρώτη μας ώρα, το πρώτο μας μεγάλο μέρος. Είστε συντονισμένοι στον Temple of Rock, λοιπόν, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Να επιθυμίσω λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας. radio@eolas.com το mail μας. Μπερδεύτηκα κιόλας. 23 13 022 040, τηλεφωνάκι off the air επικοινωνία. Και βρίσκεται και την ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock ATOE Radio. Λοιπόν, θα πούμε την τελευταία μας είδηση από το χώρο της rock, παύλα, metal, παύλα, μουσικής σκηνής. Και μετά θα ξεκινήσουμε με τα περίεργα νέα της ημέρας, έτσι, τα οποία ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στον κύριο Miles Kennedy, ο οποίος είναι πολύ φρέσκος. Μόλις τώρα το βγάλαμε από το ψυγείο. Λοιπόν, ο Miles Kennedy κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο για το κομμάτι του Haunted by Design. Πρόκειται για τραγούδι που θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο solo album του τραγουδιστή των Alter Bridge.
Year of the Tiger είναι ο τίτλος του άλμπουμ, το έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές, το οποίο θα βρεθεί στα ράφια των δισκοπολίων στις 9 Μαρτίου. Ο Σονούπο δηλαδή. Το δελτίο τύπου αναφέρει πως στο εν λόγω δίσκο Kennedy εξερευνεί και παρουσιάζει μουσικά στοιχεία και επιρροές τα οποία δεν είχαν αναφερθεί μέχρι τώρα στην πορεία του, παίζοντας μπάντζο, lap steel, μπάσο, μαντολίνο και κιθάρα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο δημιουργός αναφέρει: «Είναι ό,τι πιο κοντινό έχω κάνει σε concept record. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ιστορία η οποία εστιάζει στον θάνατο του πατέρα μου και στα δικά μου παιδικά χρόνια». Να ξέρει η Ειρήνη, είπα κάτι λάθος. Τώρα το βγάλαμε από τη θάλασσα, τέλος πάντων. Είναι φρέσικο, φρέσικο. Α, μαν κατευθείαν να μου στείλετε. Λοιπόν, θα ακούσουμε όχι το Haunted by Design, αλλά το ομώνυμο τραγούδι Year of the Tiger από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τώρα τον Μάρτιο, έτσι, του Miles Kennedy. Παρένθεση, φωνάρα ο τύπος, φωνάρα. Γυρνάει ξημερώματα στο σπίτι ο άντρας και η γυναίκα τον περιμένει ξύπνια. «Πού ήσουν μέχρι τέτοια ώρα, ρε? Πες μου, θέλω εξηγήσεις!» Γύσεις. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Ω Θεέ μου. Λοιπόν, είναι αυτό το ανέκδοτο που μου είχε στείλει η Δέσποινα, που σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Είναι από αυτά που λέω, δεν μπορώ να μην δεν το πω αυτό το ανέκδοτο στην εκπομπή μου. Δεν γίνεται. Θέλω εξηγήσεις. Εξηγήσεις. Εκεί είπα, άλλος εξηγήσεις. Γύσεις. Ναι, το ξέρω ότι... Το ξέρω, εντάξει, ηρεμήστε, μην με βρίζετε. Λίγο προσοχή τη γλώσσα σας λίγο στο Facebook, σας παρακαλώ. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η στιγμή που περιμένετε. Αφού τελειώσαμε με τα νέα μας, τι ακολουθεί... Τα περίεργα νέα της ημέρας, ω ναι. Ξεκινάμε λοιπόν. Εξαγριωμένη στρωθοκάμηλος καταδιώκει δύο ποδηλάτες. Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο κατέγραψε με την κάμερα του ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος έπεσε πάνω στην πιο παράξενη καταδίωξη. Και αυτό γιατί εκεί που επέστρεφε στο σπίτι του αντίκρισε μια εξαγριωμένη στρωθοκάμηλο να κυνηγά με μανία δύο ποδηλάτες. Οι ποδηλάτες τραβούσαν ορθοπεταλιές για να γλιτώσουν από την οργή της, εκείνη όμως έτρεχε ως άλλο μπιπ-μπιπ προσπαθώντας να τους φτάσει. Κανείς δεν γνωρίζει το λόγο, αλλά ομολογουμένως το θέαμα είχε πολύ πλάκα. Ρε παιδιά, sorry κιόλας, αλλά η στρωθοκάμηλος είναι πάρα πολύ γρήγορη. Πού να ξεφύγεις με τον ποδήλατο, ρε φίλε? Πιάνει πόσα χιλιόμετρα? Τώρα φανταστείτε μια στρωθοκάμηλο να κυνηγάει δύο ποδηλάτες. Άιντα! Ωραία, παιδί μου, έχουν γαζέψει, τελείωσα. Road runner, φάση κτλ. Πάμε να ακούσουμε λίγο DAD, Laugh and a Half. Σε συνέχεια του προηγούμενου κομματιού του Miles Kennedy, στο ίδιο κλίμα, και συνεχίζουμε με τα περίεργα νέα μας, έτσι. Alan, the lightness on mama's knee. Alan, by a brightness, my number of friends. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Oh yeah. Γνωρίστε, λέει, τα πιο περίεργα και πρωτότυπα φαγητά. Τι φας. Φαντασία και μαγειρική συνδυάζονται, πάνε πακέτο. Αυτό είναι άλλη εκπομπή, παιδιά. Τι γράφετε τώρα εδώ πέρα? Συνδυάζονται και πάνε πακέτο. Αυτό είναι άλλη εκπομπή. Μια που έχει πειράξει λίγο τον εαυτό της την παρουσίαση, τέλος πάντων. Το μαλλί της γριάς, λέει, που στην Ελλάδα το πουλάνε κυρίως στα Λούνα Πάρκ, γίνεται έργο τέχνης στην Κίνα. Τι έργο τέχνης μπορεί να γίνει το μαλλί της γριάς, ρε φίλε?
λίγο κάνω μια εικόνα αυτούς τους μοναχούς, τους Κινέζους ας πούμε, που φοράνε κάτι πορτοκαλί ποδιές, στο λες τέλος πάντων, να φοράνε ροζ μαλλί της γριάς από πάνω στο κεφάλι. Κάπως έτσι μπορεί να το σαν εργοτέχνης ας πούμε, δεν ξέρω. Αυτό θα θεωρείται ίσως ένα εργοτέχνης στη συνέχεια, τι να πω. Στην Κωνσταντινούπολη λέει ένας παγωτατζής έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής με τα τεχνάσματά του. Ναι, γιατί πάει να σου δώσει το παγωτό, το παίρνει κάτω, το πάει κάτω, το πετάει απέναντι, πετάει στο φεγγάρι, στο φέρνει πάλι πίσω, το ξαναδίνει στο γονάκι, μετά ξαφνικά από γονάκι βρίσκεται πάνω σε ξυλάκι. Χαμός. Ναι, σίγουρα θα τον έχετε δει. Στο Facebook, ας πούμε, τον έχω δει εκατοντάδες φορές αυτόν τον τύπο εγώ. Στη Σεούλ λέει το παγωτό παίρνει σχήμα λουλουδιού. Το παγωτό μηχανής ειδικά είναι και ένα σχήμα, ειδικά το παγωτό σοκολάτας μηχανής. Σας το λέω για να κάνετε εικόνα. Δεν ξέρω αν είναι λουλούδι αυτό ρε παιδί μου. Είναι κάτι, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι στα Ιγκλιστή, shit. Ναι. Είδατε ρε παιδί μου, όποιος έχει μέσα του την τέχνη μπορεί να βγάλει πολλά πράγματα. Ας πούμε, γιατί να είναι το παγωτό σχήμα λουλούδιου, να είναι κάτι άλλο. Ορίστε, και αυτό τέχνη είναι. Εντάξει, ξεφύγαμε πάλι σήμερα. Λοιπόν, ευθύς αμέσως ακούμε Skid Row, I Remember You και συνεχίζουμε. Έχουμε κι άλλα νέα τέτοια, έτσι, μη φύγετε. Σας αρέσουν αυτό, το ξέρω. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να σας περιγράψω την περιπέτεια που έτυχαν δύο νεόνυμφοι. Ναι, άντρας και γυναίκα, όχι. Από τη Βρετανία, λέει, οι οποίοι διεκδικούν τον τίτλο του πιο γκαντέμικου ζευγαριού. Μα γιατί άραγε, για να δούμε λοιπόν την ιστορία τους. Δέχτηκαν, λέει, τηλεφώνημα για βόμβα την ημέρα του γάμου τους και έχασαν τις αποσκευές τους. Αυτή είναι η σύντομη περιγραφή, έτσι. Η Γκάμπη ζούσε το όνειρό της δίπλα στον αγαπημένο της Ντάνιελ. Ο γάμος... θα ρίξω κλαίω από τα γέλια αλήθεια. Ο γάμος τους ήταν όπως τον είχε φανταστεί μέχρι που χτύπησε ο συναγερμός και το Brighton Grand Hotel έπρεπε να εκενωθεί. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας δέχτηκαν ανώνυμο τηλεφώνημα για βόμβα. Αμέσως ζήτησαν από τους νεόνυφους και τους 218 καλεσμένους, άρα ήταν σύνολο 220 όλοι μαζί, έτσι γιατί είμαστε και καλοί στα μαθηματικά. Ζήτησαν λοιπόν να αφήσουν το γάμο και να πάνε σε ένα ασφαλές ξενοδοχείο της περιοχής. Μοτέλ θα ήταν, λέω εγώ τώρα. Μετά από αρκετές ώρες αναμονής και ταλαιπωρίας, τελικά έγινε η κυρία του κυρίου χορεύοντας το τραγούδι I would do anything for love. Έτσι, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, έτσι. Η ιστορία τρόμου λέει το ταξίδι του μέλητους. Του μέλητους, ναι. Του μέλητος. Έχασαν, λέει, τις αποσκευές τους. Η κακοτυχία τους δεν σταμάτησε εκεί, στο γάμο. Εφιαλτικό ήταν και το ταξίδι του μέλητος, ο καιρός τους τα έκανε θάλασσα. Όταν έφτασαν, λέει, από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, έμειναν 5 ώρες κλεισμένοι μέσα στο σταθμευμένο αεροσκάφος. Οι αποσκευές τους, λέει, ταυτόχρονα είχαν χαθεί. Έκαναν, λέει, βόλτα στην παγωμένη Νέα Υόρκη και τους μείον 17 βαθμούς Κελσίου. Αγόρασαν ρούχα αξίας 300 ευρώ για να ζεσταθούν και ειδικά η Γκάμπη, η οποία είναι και 7 μηνών έγκυος η γυναίκα, έτσι. Την επόμενη πλήρωσαν 120 ευρώ για να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο και να παραλάβουν τις βαλίτσες τους που μόλις είχαν σταλθεί πίσω στο Λονδίνο. Δηλαδή τους είπανε, περάστε να πάρετε τις βαλίτσες σας εδώ πέρα στο αεροδρόμιο. Πληρώσαν 120 ευρώ για να πάνε να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο άμεσα. Και τους ενημέρωσαν από το αεροδρόμιο και από την εταιρεία ότι, ξέρετε κάτι, οι βαλίτσες είναι επίσης στο Λονδίνο. Τι κάνετε εδώ? What the heck? Αυτά είναι, έτσι, να παντρευτείς και να έχεις μια χαρούμενη ζωή, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Τι ωραία πράγματα. Halloween, if I could fly, τώρα στον Temple of Rock. We'll be right back.
Temple of Rock συνέχεια. Είμαστε εδώ πέρα με τα περίεργα νέα. Τώρα θα σας διαβάσω, θα σας πω βασικά το τελευταίο περίεργο νέο για σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από το www.eolas.org και από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Τηλέφωνο στο 23 13 022 040, radio@eolas.org τα email σας, και βρίσκεται την ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at EOE Radio. Και κάπως έτσι έχουμε μπει στην τελική μας ευθεία και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Το ξέρω, στεναχωρήκεστε, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Σας έχω κάτι καλό για τώρα και εννοείται μετά έχουμε και ωραίο ανέκδοτο πάλι, έτσι. Επειδή σας αγαπάω. Λοιπόν, κάποιοι λέει προβλέπουν το μέλλον διαβάζοντας χέρια, άλλοι διαβάζοντας το φλιτζάνι του καφέ και άλλοι βλέποντας πισινούς. Τι άλλο θα ακούσουμε! Ο Θεός θα βάλει το χέρι του! Παιδιά, ναι, καλά ακούσατε. Η επιστήμη, ακούστε, η επιστήμη που λέγεται Rampology έχει ήδη λέει γίνει της μόδας. Λίγο ησυχία για να τα πάρουμε από την αρχή. Δηλαδή, ο ένας σου διαβάζει το χέρι, ο άλλος σου διαβάζει το φλιτζάνι και ο άλλος σου διαβάζει τον από αυτό σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν παίζει. Και είναι και επιστήμη, λέγεται Rampology. Δηλαδή, άμα πας καμιά φορά να σου έχουν φύγει ρε παιδί μου και πας, θα σου πει βλέπω το μέλλον σου χάλια, για να μην πω την άλλη λέξη, που ξεκινάει από σου και τελειώνει σε τά. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δηλαδή, όταν το διάβασα αυτό, λέω θα το αναφέρω, δεν γίνεται. Είναι το top του top top. Σιγά μην πάω να μου διαβάσουν τον τέτοιο μου τώρα. Σας παρακαλώ, δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν λέει όμως που είναι. Στην Αμερική είναι, στην Αγγλία γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Χριστέ μου. Και κάπως έτσι κλείσαμε και την ενότητα με τα περίεργα νέα για σήμερα, με το πιο περίεργο νέο που έχω αναφέρει ποτέ μέχρι στιγμής. Είστε ήρωες που ακούτε αυτήν την εκπομπή, γι' αυτό και θα σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι από τους Europe, το Hero. It's not like I wouldn't dream if you had not shown them. Europe και Hero μόλις ακούσατε στον αέρα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπούλα μας στον Temple of Rock. Ναι, για όσους δεν το θυμούνται δηλαδή, αυτό ακούτε. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μόλις έχει κυκλοφορήσει σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα το πέμπτο τεύχος του περιοδικού μας Κόσμος. Έχει εξοφλώ ένα πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εικόνα από τον Μεσαίωνα, καθώς είναι και το κεντρικό θέμα. Οπότε αναζητήστε το και ζητήστε το, περιοδικό Κόσμος, το πέμπτο τεύχος, επαναλαμβάνω. Είναι άκρος ενδιαφέρον, έτσι είναι. Μην το ξεχνάμε. Πάντως εδώ πέρα στον Temple of Rock ήδη έχουμε ξεκινήσει τα σχέδιά μας για τις απόκριες. Έχουμε ξεκινήσει τα σχέδιά μας για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Θα ενημερωθείτε σχετικά. Όλο και κάτι ετοιμάζουμε, έτσι να ξέρετε, όπως συνηθίζουμε άλλωστε στον Temple of Rock. Γιατί πάνω απ' όλα σημαντικό είναι να περνάμε ωραία, να γελάμε, και χαίρομαι που γελάτε και περνάτε ωραία πραγματικά σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό το λόγο την κάνω άλλωστε. Για να γελάω κι εγώ. Λοιπόν, η ώρα πήγε 4:20, πάμε να ακούσουμε λίγο Pretty Maids, Little Drops of Heaven, και έρχεται το τελευταίο ανεκδοτάκι, έτσι. Ένας σε ένα ανθοπολείο. Γεια σας, μια ανθοδέσμη θα ήθελα. Βεβαίως, έχετε κάτι στο μυαλό σας? Να κάνω σεξ. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα.
κάπως έτσι. Κάπως έτσι θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπούλα. Με αυτό το πάρα πολύ ωραίο ανεκδοτάκι που μόλις ακούσατε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι οι ωραίες στιγμές, αυτά τα ωραία κλάσματα του δευτερολέπτου που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε γιατί ζούμε! Ήτανε πάντως πολύ έξυπνο, πρέπει να το παραδεχτείτε έτσι. Ναι, μου αρέσει που γελάτε, επιτέλους γελάτε, δεν με κράζετε, άρα ήτανε καλό. Εντάξει, τέλος, ωραία, αυτό ήτανε, κλείνω, φεύγω, σηκώνομαι να φύγω από εδώ. Να είστε όλοι καλά. Όχι, δεν θα κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Για όσους με ρωτάνε γιατί δεν ανεβαίνουν βίντεο στο ανεκδοτο κάναλο, είναι κανένα δύο βέβαια αυτοί που με ρώτησαν, γιατί εντάξει, πόσο να αντέξετε πια. Θα ανέβουν μάλλον μέσα από τον Κυριακό, μην ανησυχείτε, δεν είχα χρόνο. Λοιπόν, ήταν ο Πέτρος Σοφιανίδης στην εκπομπούλα Temple of Rock, η τελευταία αυτής της εβδομάδας. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 2. Done. Όχι done του καράτε, done στην ώρα, ρε παιδί μου, πώς λέμε ακριβώς, Άγγλοι, you know. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. 4 ώρα θα έχουμε τα ζώδια. Το απόγευμα στην εκπομπή Fine Club θα έχουμε και καλεσμένο τον ηθοποιό Ρωμανίδη. Με τον Κωνσταντίνο Σίψιο και την Νένα Πασβάντη. Έτσι μην το ξεχνάτε. Πολύ σημαντικό. Θα σας αφήσω με ένα πολύ 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 αγαπημένο κομμάτι. White Snake Still of the Night. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το πουσουκού σας. Να το απολαύσετε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν παρέα και σήμερα μαζί μου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Rock on!